στα λιγοστά λεωφορεία όπου ο κόσμος φοράει τις μάσκες, αλλά κυριολεκτικά όταν είναι ο ένας πάνω στον άλλον, πώς να κτηριθούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση κάνει κουρελόχαρτο, όπως είπαμε, τα υγειονομικά πρωτόκολλα, δίνει κι άλλο αέρα στην εργοδοσία για να μην τηρούνται τα μέτρα μέσα στους χώρους δουλειάς, μετατρέποντάς τους σε αιστείες μόλυνσης και διασποράς του ιού, όπως θα αναφέρω και το χαρακτηριστικό παράδειγμα της κοσαρβοποιίας στην Μαθία με τα 190 κρούσματα σε 4 νομούς. Και την ίδια στιγμή βέβαια που οι επιχειρηματικοί όμιλοι δυναμώνουν την επίθεση απέναντι σε εμάς. Καταργούν ωράρια και συμβάσεις, εκβιάζουν εργαζόμενους να δουλεύουν απλήρωτες υπερορίες, πότε βάζουν σε αναστολή τους εργαζόμενους, πότε τους ξεπατώνουν στη δουλειά, τρομοκρατούν ή και απολύουν όσους αντιστέκονται, επιδιώκουν να βάλουν ακόμα περισσότερα εμπόδια στην δράση των συνδικάτων. Η αθλειότητα της κυβέρνησης, της πολιτικής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ πιάνει πάτο βλέποντας τις αβάσταστες εικόνες στα νησιά της Ελλάδας που φιλοξενούν τις πρόσφυγες, αλλά και κάνοντας και μια επίσκεψη στα κέντρα φιλοξενίας της περιοχής μας, όπου χιλιάδες πρόσφυγες στηβάζονται στην κυριολεξία χωρίς ουσιαστικά μέτρα υγιεινής και ασφάλειας παραδομένοι στα χέρια των αρπακτικών των ΜΚΟ. Εγκλωβισμένοι στην Ελλάδα από μια πολιτική που έχει την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, των συμφωνιών που υπέγραψαν και υλοποιούν τόσο η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ όσο και αυτή της Νέας Δημοκρατίας, αντί να επιταχυνθούν οι διαδικασίες απόδοσης ασύλου σε συνθήκες αξιοπρεπούς φιλοξενίας, να κλείσουν τα κέντρα φυλακές και να απεγκλωβιστούν άμεσα δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες από την Ελλάδα, η κυβέρνηση στείνει νέες μόριες και διαιωνίζει τα βάσανα αυτών των δυστυχισμένων. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, την περασμένη εβδομάδα η κυβέρνηση πέρασε ένα νομοσχέδιο που ανοίγει τον δρόμο για την κατάργηση της αποζημίωσης των υπεροριών και το πετσόκομα του δώρου Χριστουγέννων, όπως έκανε και πριν με το δώρο του Πάσχα και άλλα επιδόματα όπως της αδείας και μισθών που ήδη έχει καταργήσει στο δημόσιο αλλά και στους συνταξιούχους. Δεν υπάρχει, συνάδελφοι, μέρα να περνάει και να μην φαίνεται η αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να υλοποιήσει την αντιλαϊκή πολιτική προς όφελος του κεφαλαίου, με τους εργαζόμενους να πληρώνουν ξανά την κρίση τους. Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από εδώ από τη Θεσσαλονίκη δεν αφήνουν κανένα περιθώριο, συνάδελφοι. Προετοιμάζει συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα φέρει τους επόμενους μήνες, ίσως και από τον Οκτώβρη, συνάδελφοι, και αφορούν την εφαρμογή και τη γενίκευση του κεφαλαιοποιητικού πυλώνα ασφάλισης, ξεκινώντας το πετσόκομα από την επικουρική ασφάλιση και ανοίγοντας βέβαια τον δρόμο και για την κύρια ασφάλιση. Την αποδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων, γενικεύοντας τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας και την ευελιξία μέσα στο έτος ή στο εξάμηνο, καταργώντας την πληρωμή των υπεροριών, το σταθερό ημερήσιο χρόνο εργασίας, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Μια νέα παρέμβαση στις εργατικές συνδικαλιστικές ελευθερίες και τα δικαιώματα, τόσο με την προσπάθεια εφαρμογής του νόμου για τον περιορισμό των διαδηλώσεων, όσο και τη νέα παρέμβαση που αφορά στην αναδιάρθρωση του συνδικαλιστικού νόμου, ώστε το συνδικαλιστικό κίνημα, όπως λένε, να εξυγχρονιστεί με τις νέες απαιτήσεις και την παραπέρα προώθηση του κοινωνικού εταιρισμού και της ταξικής συνεργασίας, βάζοντας ταυτόχρονα νέα εμπόδια στη δουλειά των ταξικών συνδικάτων. Οι παρεμβάσεις αυτές, συνάδελφοι, θα πλαισιώνονται και θα ενισχύονται και από άλλες, όπως η ψήφιση του φτωχευτικού κώδικα και η κατάργηση της όποιας προστασίας είχε κατακτήσει το εργατικό, το λαϊκό κίνημα για την πρώτη κατοικία, παρεμβάσεις για παραπέρα εμπορευματοποίηση της υγείας, της πρόνοιας, της παιδείας, στο νερό και στο ρεύμα. Ας αναλογιστούμε τι ακριβώς φέρνει η κυβέρνηση όσον αφορά, για παράδειγμα, την αναδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας μέχρι τώρα. Η κυβέρνηση παρουσιάζει προπαγανδιστικά το μοντέλο «θα δουλεύεις όταν και όσο υπάρχει δουλειά», ως κάτι το προοδευτικό και μάλιστα ως ατομική επιλογή στα πλαίσια της διευθέτησης του συνολικού προσωπικού σου χρόνου.
Σιγά την καινοτομία τους απαντάμε, συνάδελφοι. Αυτό που σήμερα κυριαρχεί σε πολλούς χώρους δουλειάς, σε πολλούς κλάδους και ιδιαίτερα σε εμάς, στη νέα βάρδια των εργαζομένων, νομοθετείται και γενικεύεται. Ας ρωτήσω ο Πρωθυπουργός με τι όρους δουλεύουν οι εργαζόμενοι στον επιστημισμό τουρισμό, με τις 14 διαφορετικές εργασιακές σχέσεις, με την εποχιακή και εξοδοτική απασχόληση, με τα 10ωρα, τα 12ωρα, τα απλήρωτα νυχτερινά, τις αδήλωτες υπερορίες, τις συμβάσεις μαθητείας, τις συμβάσεις μιας ημέρας και δεν συμμαζεύεται. Ας ρωτήσει τις εργαζόμενες μητέρες που απασχολούνται με την τηλεεργασία, που έχουν στο ένα χέρι το πληκτρολόγιο και στο άλλο το μωρό τους. Κοιμούνται και ξυπνούν με το άγχος της κλίσης και το mail από την εργοδοσία. Ας ρωτήσουν τους γιατρούς στα νοσοκομεία που δουλεύουν με το καθεστώς χιλιάδων απλήρωτων υπερορεών, χωρίς υλικά και μέσα, χωρίς κάλυψη όλων των θέσεων, με συνεχείς εφημερίες και βάρδες. Ας ρωτήσει συνάδελφους τους εργαζόμενους στα σούπερ μάρκετ που σακατεύονται από την εντατικοποίηση και τα ωράρια λάσπο με μισθούς 400 και 500 ευρώ, με δεκάδες κουρούσματα που αποκρύβονται, συνάδελφοι, για να μην χάσουν τα κέρδη τους οι επιχειρηματίες τους κλάδους. Ας μας πούν ποιες ακριβώς διευθέτηση μπορεί να κάνει εργατική οικογένεια όταν την ίδια στιγμή φροντίζει στο σπίτι τον ηλικιωμένο, τον ανάπηρο, το μικρό παιδί, όταν οι υπηρεσίες πρόνοιας είναι πανάκριβες και κάθε χρόνο όλο και για λιγότερους, όταν σου κόβουν το νερό και το ρεύμα, όταν φουντώνουν πληστηριασμοί και κάνουν τα σπίτια τους φτωχοί και ταλαιπωρημένοι εργαζόμενοι, όταν η ανεργία σπάει όλα τα ρεκόρ και η συντηρητική πλειοψηφία των ανέργων δεν έχει πρόσβαση ούτε σε ένα στοιχειώδης επίδομα. Και όμως, συνάδελφοι, η κυβέρνηση αυτόν τον εργασιακό μεσαίωνα τον ονομάζει πρόοδο και τον ενισχύει, βέβαια. Ετοιμάζεται να φέρει ένα νέο εργατικό τερατούργημα που καταργεί και τυπικά τις υπερορίες και το σταθερό ημερήσιο χρόνο δουλειάς. Θα δουλεύουμε όσο υπάρχει δουλειά με ρυθμούς εξόδουσης και μετά, αν υπάρχει δυνατότητα, θα δίνονται μόνο ορισμένα ρεπό. Επιδεινώνονται ακόμα περισσότερο ρυθμίσεις που είχε νομοθετήσει ο Βρούτσης πριν ένα χρόνο για την κατάργηση των κλαδικών συμβάσεων, ρυθμίσεις που έκαναν απαγορευτικές την υπογραφή κλαδικών συμβάσεων, που ούτως ή άλλως δεν είχε υπογραφεί σχεδόν καμία, αλλά για να είναι σίγουροι δίνουν ένα ακόμα χτύπημα. Έτσι, για να υπογραφεί μια κλαδική σύμβαση θα πρέπει η εργοδοτική ένωση που εκπροσωπεί, η εργοδοτική ένωση να εκπροσωπεί το 70% των εργοδοτών και φυσικά παραμένουν οι απαγορεύσεις που αφορούν την έγκριση του Υπουργού, την απόδειξη ότι δεν δυσχεραίνει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και ούτω καθεξής. Ισχυροποιούνται και άλλες επιχειρησιακές συμβάσεις που θα υπερτερούν των κλαδικών ακόμα και αν είναι χειρότερες. Απελευθερώνονται οι απολύσεις ακόμα και σε περίοδο αδείας, πιθανά ακόμα και σε άδεια λοχίας, πάβει κάθε καθεστώς προστασίας από την απόλυση, αφού ακόμα κι αν ένας εργαζόμενος δικαιωθεί σε δικαστήριο και αποδειχθεί ότι η απόλυσή του ήταν άδικη, ο εργοδότης δεν έχει υποχρέωση επαναπρόσληψης, απλά θα του δίνει κάτι παραπάνω στην αποζημίωση. Η κυβέρνηση γνωρίζει ότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις θα φέρουν αντιδράσεις από τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα. Γνωρίζει ότι οι εργαζόμενοι δεν έχουν πει την τελευταία τους λέξη. Φοβούνται το οργανωμένο, το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα και θα πάρουν νέα μέτρα για την υποταγή του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος και την περιφρούρηση της εκμετάλλευσης των επιχειρηματικών ομήλων. Για αυτούς τους λόγους, ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε τον απεργοπτόνο νόμο και τη μετατροπή των κινητοποιήσεων ενάντια στους πληστηριασμούς σε ιδιώνυμο έγκλημα. Για αυτούς τους λόγους, η Νέα Δημοκρατία ψηφίζει τον νόμο για τον περιορισμό των διαδηλώσεων και φέρνει τώρα νέες αντιδραστικές ρυθμίσεις που περιορίζουν τα συνδικαλιστικά δικαιώματα. Κατοχυρώνει την ηλεκτρονική συνεδρίαση, την ηλεκτρονική ψηφοφορία και την επιστολική ψήφο, χτυπώντας την καρδιά του συνδικαλιστικού κινήματος και των συνδικάτων, τις ζωντανές, μαζικές και δημοκρατικές διαδικασίες. Μετατρέπει τα συνδικάτα και τους εργαζόμενους σε έρμεα της εργοδοσίας.
δίνει τη δυνατότητα να γενικευτεί η νοθεία μόνο και μόνο για να παραμένουν οι αχυράνθρωποι τους στις καρέκλες τους, στις ΓΕΣΕΕ, στην ΑΔΕΔΗ και αλλού. Διώκει τη συνδικαλιστική δράση. Έριξε τυπικά την προστασία των συνδικαλιστικών στελεχών, αφού ούτως ή άλλως δεν υπήρχε, βέβαια βλέποντας δεκάδες απολύσεις εργαζομένων για συνδικαλιστική δράση κάθε χρόνο, ενώ ερείται την προστασία των ιδρυτικών μέλων ενός σωματείου, των 21 δηλαδή, που απαιτούνται για την ίδρυσή του. Έτσι, σωματείο τώρα θα φτιάχνουν μόνο όσοι είναι αρεστοί στην εργοδοσία. Το κράτος λοιπόν, που έχει νομοθετήσει τη δυνατότητα εργοδοσία με 15 εργαζόμενους να στείνει ενώσεις προσώπων και για να υπογράφονται οι εξευτελιστικές συμβάσεις των 500 ευρώ, απελευθερώνει την εργοδοτική τρομοκρατία απέναντι σε όσους αγωνίζονται. Εδώ και κάποιες ημέρες έχει ξεκινήσει από πρόθυμους αρθρογράφους σε διάφορες εφημερίδες η συκοφαντία του συνδικαλιστικού κινήματος για να οριμάσει μέσα στους εργαζόμενους η αποδοχή των αντιδραστικών σχεδιασμών. Τι δεν λένε όμως συνάδελφοι, κυβέρνηση και εργοδοσία θέλουν ένα συνδικαλιστικό κίνημα του χεριού τους. Θέλουν συνδικάτα που θα κάθονται στο τραπέζι του κοινωνικού διαλόγου, θα συμφωνούν για το πόσα θα χάσουν οι εργαζόμενοι, θα καλλιεργούν την αντίληψη ότι τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων αξίζουν κάθε θυσία από τους εργαζόμενους, θα πίνουν νερό στο όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ και δεν θα αγωνίζονται. Για τέτοιους συνδικαλιστές και για τέτοια συνδικάτα δουλεύουν κυβέρνηση και επιχειρηματικοί ομίλοι. Για τέτοιους εργατοπατέρες, όπως είναι στην πλειοψηφία της ΓΕΣΕΕ, η κυβέρνηση στέλνει τα ΜΑΤ για να καταστήλει τη δράση των εργαζομένων και των συνδικάτων, όπως είδαμε στο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ, της ΟΕΜ και αλλού. Γι' αυτό και η πλειοψηφία της ΓΕΣΕΕ και του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και άλλων συνδικαλιστικών οργάνων, όπου οι πλειοψηφίες του συνάδελφου απαρτίζονται από συνδικαλιστές της ΠΑΣ και της ΔΑΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, είναι όχι απλά μια εξαφανισμένη, όχι απλά είναι εξαφανισμένη από τους χώρους δουλειάς, αλλά παίζουν και βρώμικο παιχνίδι στην πλάτη των εργαζομένων. Βάζουν πλάτη για να περάσουν όλες αυτές τις αντεργατικές ρυθμίσεις. Δεν έκαναν τίποτα για να οργανώσουν την πάλη των εργαζόμενων ενάντια στους αντιδραστικούς νόμους τόσο του ΣΥΡΙΖΑ όσο και της Νέας Δημοκρατίας, ενάντια στον περιορισμό των διαδηλώσεων. Ξεπληρώνουν γραμμάτια συνάδελφοι απέναντι στους επιχειρηματικούς ομίλους και τα κόμματα του κεφαλαίου που τους διατηρούν στις θέσεις τους. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα και της διοίκησης εδώ του Εργατικού Κέντρου που μπροστά στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ όχι μόνο δήλωσαν ότι δεν θα κάνουν τίποτα γιατί δεν μπορούν να μαζέψουν κόσμο, αλλά καλούσαν και τους εργαζόμενους να μην συμμετέχουν στο συλλαλητήριο. Κανείς εργαζόμενος δεν μπορεί να περιμένει συνάδελφοι τίποτα από αυτές τις πλειοψηφίες για να υπερασπιστεί τα εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα. Η υπόθεση συνάδελφοι είναι στα δικά μας χέρια και στα χέρια των συναδέλφων που έχουμε να βρούμε και να καλέσουμε. Στη νέα επίθεση του κεφαλαίου προβάλλουμε την ανάγκη να οργανώσουμε και να κλιμακώσουμε τον αγώνα των εργατικών και λαϊκών στρωμάτων. Το ΠΑΜΕ και τα ταξικά συνδικάτα να βγουν μπροστά για την υπεράσπιση των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων στις συνθήκες της καπιταλιστικής κρίσης για να ανοίξει μια ελπιδοφόρα προοπτική για το λαό μας. Απευθύνουμε κάλεσμα συμπόρευσης και κοινής δράσης με συνδικάτα και συνδικαλιστές που αγωνιούν για τις εξελίξεις και προβληματίζονται για την πορεία του συνδικαλιστικού κινήματος. Υπογραμμίζουμε και στη σημερινή μας σύσκεψη ότι ο αγώνας για την ανασυγκρότηση του συνδικαλιστικού κινήματος αποκτά σήμερα εξαιρετική σημασία και πρέπει να αφυπνίσει κάθε τίμιο εργάτη και συνδικαλιστή και ειδικά μπροστά στα νέα εμπόδια που επιχειρεί να ορθώσει η εργοδοσία και η κυβέρνηση και ότι η αλλαγή στην κατάσταση του εργατικού κινήματος δεν μπορεί να γίνει χωρίς να φύγονται τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων, χωρίς να αφισβητούνται η κυριαρχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς σύγκρουση με τις αντιλαϊκές πολιτικές. Αυτός ο αγώνας πρέπει να οργανωθεί με ανοιχτό μέτωπο σε λογικές και απόψεις που καλλιεργούνται μεθοδικά από τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ, τους διάφορους μηχανισμούς του συστήματός τους, τους εργατοπατέρες που ενισχύουν τη συντηρητικοποίηση και το φόβο. Ενοχοποιούν αποκλειστικά το λαό και τη λαϊκή πάλη για την εξέλιξη της πανδημίας στο όνομα μιας ψευδεπίγραφης ατομικής ευθύνης, ενώ
τις κυβερνητικές ευθύνες για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων προστασίας της υγείας και της ζωής του εισοδήματος του λαού, δεν λένε κουβέντα. Οι θέσεις που καλούν σε εθνική ομοψυχία και συνεννόηση για την αντιμετώπιση των πρωτόγνωρων δυσκολιών που τις υπερασπίζεται τόσο η κυβέρνηση όσο και το ΚΙΝΑΛ, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ με το περιβόητο θα λογαριαστούμε μετά, δείχνουν την κατεύθυνση και τον δρόμο που έχουν μπροστά τους. Συνάδελφοι, αξιοποιώντας το πλαίσιο πάλι του ΠΑΜΕ που έχει δοθεί στη δημοσιότητα μπροστά στη ΔΕΘ, οργανώνουμε την πάλη μας σε όλη την κεντρική Μακεδονία, σε κάθε κλάδο, σε κάθε χώρο δουλειάς που έχουμε τέτοια δυνατότητα. Δουλεύουμε συστηματικά, όχι μόνο για να μην ψηφιστούν νέα αντιλαϊκά μέτρα και νόμοι, αλλά για να μπουν στο κέντρο της διεκδικήσης αιτήματα που ικανοποιούν τις ανάγκες του λαού για αυτές τις κρίσιμες συνθήκες. Χρειάζεται να δυναμώσει η εργατική λαϊκή πάλι ώστε να καταργηθούν άμεσα οι αντεργατικές αντιλαϊκές διατάξεις των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου, να εξασφαλιστεί εισόδημα που να ανταποκρίνεται στις οξυμένες ανάγκες για όλους τους εργαζόμενους και ανέργους, σταθερό ωράριο και μείωση του εργάσιμου χρόνου χωρίς μειώσεις μισθών, κατάργηση όλων των μορφών ελαστικής εργασίας, προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Να μην γίνει κανένας πληστηριασμός πρώτης κατοικίας, καμιά διακοπή σε λαϊκή κατοικία για χρέη σε νερό, ρεύμα, τηλέφωνο, διαγραφή, μέρους χρεών σε τράπεζες και δημόσιο. Άμεσα μέτρα στήριξης του δημόσιου συστήματος υγείας και πρόνοιας, δωρεάν για όλους, επίταξη ιδιωτικών δομών για να αντιμετωπιστούν τα άμεσα προβλήματα. Υπεράσπιση των συνδικαλιστικών ελευθεριών και δικαιωμάτων. Διαμορφώνουμε σε κάθε συνδικάτο ένα σχέδιο δράσης που να υπηρετεί και να εξασφαλίζει την υλοποίηση του σχεδιασμού που αποφασίζουμε με στόχο να έχει το συλλαλητήριο στις 13 του Οκτώβρη στη Θεσσαλονίκη επιτυχία. Ενισχύουμε κλαδικά μέτωπα και κινητοποιήσεις για να δουλέψουμε την ανάγκη για ενιαίο μαζικό ταξικό αγώνα που απαιτείται απέναντι στη νέα επίθεση της κυβέρνησης και της εργοδοσίας. Να στηρίξουμε πολύ σημαντικές κινητοποιήσεις που θα μεσολαβήσουν πριν το συλλαλητήριο στις 13 του Οκτώβρη ή και πιθανά θα απαιτηθούν να οργανώσουμε μπροστά σε αυτό ανάλογα και με τις εξελίξεις. Για παράδειγμα, είναι και η εβδομάδα δράση για την καταδίκη της Χρυσής Αυγής με συναυλίες στις 7 του Οκτώβρη. Παλεύουμε για τη μαζική καταδίκη του νέου πτωχευτικού κώδικα που φαίνεται η κυβέρνηση να το ψηφίζει μέσα στα τέλη αυτού του μήνα και αφορά την οριστική άρση προστασίας της πρώτης κατοικίας και στο πέρασμα μιας νέας σπηλιάς από τα γεράκια των εταιριών και τους τραπεζίτες στις εργατικές λαϊκές οικογένειες. Οργανώνουμε την αλληλεγγύη και τη στήριξη των διεκδικήσεων για την προστασία των προσφύγων και μεταναστών, για την επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου, για τη διεκδίκηση του αποκλωβισμού από την Ελλάδα, κόντρα στο κλίμα ρατσισμού και της ξενοφοβίας που καλλιεργούν ακροδεξιές δυνάμεις και φασιστοειδή. Σε κάθε περίπτωση, η προσοχή των συνδικάτων πρέπει να είναι στραμμένη στις ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις που οξύνονται στο Αιγαίο και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου στην Άλυση. Η ενημέρωση των εργαζομένων και η αποκάλυψη του εμπεριαλιστικού χαρακτήρα των εξελίξεων, την αποδέσμευση της Ελλάδας από τις δολοφονικές ενώσεις του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ανάγκη να δυναμώσει η αλληλεγγύη και η φιλία μεταξύ των λαών, είναι στην πρώτη γραμμή παράλληλα με την ετοιμότητα και την επαγρύπνηση του μαζικού κινήματος να παρέμβει σε κάθε τέτοια εξέλιξη. Στην προσπάθεια της κυβέρνησης να βάλει τα συνδικάτα στο γύψο, το λέμε για άλλη μια φορά. Δεν θα πειθαρχήσουμε, δεν αναστέλνουμε τη συνδικαλιστική δράση. Τα δοσούν των συνδικάτων να αναλάβουν ουσιαστικές ευθύνες για την οργάνωση της δράσης και των κινητοποιήσεων, σπάζοντας κάθε προσπάθεια να δημιουργήσει η κυβέρνηση και τα άλλα αστικά κόμματα κλίμα υποταγής και συμβιβασμού, κλίμα περιορισμού της συνδικαλιστικής δράσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπολογίζουμε τα πραγματικά δεδομένα της πανδημίας, συνάδελφοι, και τη γνώμη των ειδικών, δηλαδή πάντα να φροντίζουμε σε ό,τι κάνουμε να τηρούμε αυστηρά τα μέτρα προστασίας της υγείας των εργαζομένων που συζητούν, κινητοποιούνται και διαδηλώνουν. Υπάρχει τέτοια πείρα από την προηγούμενη φάση της πανδημίας και ιδιαίτερα να αναφέρω τις πρωτομαγιές της συγκέντρωσης,
και εδώ στο άγαλμα Βενιζέλου, όσο και στο Σύνταγμα, που έδειξε για το τι είναι ικανή να καταφέρει οργανωμένη εργατική τάξη και το ταξικό της κίνημα. Συναδέλφες και συνάδελφοι, με αυτές τις σκέψεις προτρέπουμε να ανοίξει μια ουσιαστική συζήτηση σε όλα τα συνδικάτα, να παρθούν αγωνιστικές αποφάσεις. Το συλλαλητήριο στις 13 του Οκτώβρη να είναι μια μαζική και ενωτική απάντηση απέναντι στην αντιλαϊκή επίθεση και να προετοιμάζει μια νέα πανεργατική κλιμάκωση. Συνάδελφοι, κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι έχουμε κάποια ψηφίσματα σήμερα εδώ πέρα και προτείνουμε κιόλας να πάρουμε απόφαση για συμμετοχή στο συλλαλητήριο που καλεί η ΕΔΙΕΘ τη Δευτέρα 28/9 στις 7 με αφορμή την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών Μάικ Πομπέο στη χώρα μας και υπάρχει αντίστοιχο ψήφισμα το οποίο θα το διαβάσουμε. Να συμμετέχουμε στις κινητοποιήσεις καταδίκης όπως προανέφερα της Χρυσής Αυγής με αφορμή και την απόφαση του δικαστηρίου στις 7 δεκάτου στις 7 το απόγευμα στο μνημείο του Λαμπράκη, Ερμού με Βενιζέλου και με αφορμή κιόλας και την ημέρα δράση των επισητισμών, τουρισμό, να ψηφίσουμε και το ψήφισμα αλληλεγγύη στους εργαζόμενους, στους εργολαβικούς εργαζόμενους της Λέσης του Απιθύτα που βρίσκονται σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις οι οποίοι απολύθηκαν και ζητάνε την επαναπρόσληψή τους. Σας ευχαριστώ.